Ξαναγυρίσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές, στην πολύ ωραία συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Μωρούζη. Φίλε Πάνο, μας είπες πριν ότι υπήρχε μια διαμάχη σχετικά με τη φύση του φωτός. Ότι υπήρχε μια διαμάχη, ότι είναι κύμα ή σωματίδιο. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια γρήγορη, έτσι, μια ιστορική εισαγωγή, ας πούμε, στα άλλα αυτά τα πράγματα και να μας εκθέσεις καλύτερα το περιεχόμενο της. Λοιπόν, πιστεύω ότι ολοκληρώθηκε αυτή η περίοδος που λέγαμε της κβαντικής θεωρίας γύρω στο 1927 με αυτή τη μεγάλη σύναξη των φυσικών, εκ των οποίων 17 από τα άτομα αυτά ήταν νομπελίστες. Ήταν η μεγαλύτερη σύναξη εγκεφάλων όπου είχε γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Η ανθρωπότητα. Έτσι, η ανθρωπότητα. Δεν νομίζω ότι σε συνέδριο είχαν μαζευτεί τόσο πολλοί άνθρωποι. Βέβαια, ανάμεσά τους θα μπορούμε να γνωρίσουμε τη Madame Curie, κάθε στην πρώτη σειρά. Έχει πάρει δύο Νόμπελ φυσικής και χημίας, το 1903 και το 1911. Την ξέρουμε όλοι. Κάποτε η μορφή της ενέπνεε τα κορίτσια, ας πούμε, εκείνης της εποχής που δεν είχαν ούτε ατομικά δικαιώματα μέσα στις κοινωνίες που ζούσαν, δεν ψήφισαν κτλ. Σήμερα, βέβαια, τα πρότυπα για τα κορίτσια είναι κάποια άλλα, ας πούμε. Έτσι. Ήταν η Lady Gaga της εποχής εκείνης τότε. Πολλά κορίτσια προσπαθούσαν να τις μοιάσουν εκεί. Ήταν αξιοθαύμαστη. Πρωτοπόρος, ας πούμε, στο γυναικείο κίνημα. Εκείνη την εποχή που σε όλα αυτά τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα ήταν μόνο άντρες. Ο μεγάλος τώρα που μας είπες πριν για τον Μπλανκ, φαίνεται εδώ ήταν ο Σκαπανέας. Αυτός είχε πάρει Νόμπελ το 1918. Ήταν αυτός που άνοιξε, που λέγαμε, το παράθυρο και κοίταξε μέσα για πρώτη φορά η πρώτη ανθρώπινη ματιά στο μικρό κόσμο. Και να ο Αϊνστάιν, εγώ τον είπα ότι είναι πρωτεργάτης. Πήρε Νόμπελ φυσικής το 1921. Όπου εκτός από την θεωρία για τη σχετικότητα, για τη βαρύτητα δηλαδή, και την κίνηση σε μεγάλες ταχύτητες, ήταν αυτός ο οποίος απέδειξε ότι το φως αποτελείται από σωματίδια. Δεν είναι μόνο κύμα, δηλαδή είναι εκτεταμένο πράγμα, αλλά αποτελείται και από μικροσκοπικά σωματίδια τα οποία ονομάστηκαν, διάθυμησε, φωτόνια. Δεν τα έδωσε αυτό το όνομα φωτόνια, το έδωσαν εμπίγονοι, αλλά μιλούσε για αυτά τα σωματίδια. Συνέβαλε πολύ στην πακέτα ενέργειας. Τώρα, το γιατί αποτελείται το φως από φωτόνια, μπορεί κάποιος να το φανταστεί κοιτάζοντας αυτή την εικόνα που φαίνεται στο σχήμα. Δηλαδή, βλέπουμε μία λάμπα η οποία να εκπέμπει φως. Τα άτομά της, που είναι μικροσκοπικά πραγματάκια όπως είδαμε, εκπέμπουν φως. Μα δεν μπορεί κάτι μικροσκοπικό να εκπέμπει κάτι το οποίο είναι εκτεταμένο όπως ένα κύμα. Πρέπει να εκπέμπει μικροσκοπικά σωματίδια, τα φωτόνια. Όπως και το μάτι μας, ο αφιλιστροειδής μας, τα άτομά του ερεθίζονται από το φως που πέφτει και βλέπουμε πως συμβαίνει σε όλους μας. Δεν μπορεί κάτι εκτεταμένο να ερεθίσει ένα πολύ μικρό άτομο όπως είναι. Πρέπει και αυτό να είναι μικρό, τουλάχιστον στις διαστάσεις του ατόμου. Στη συνέχεια, καθορίστηκε πια ότι η φύση του φωτός είναι διοική, δηλαδή είναι και σωματίδιο και κύμα. Δυστυχώς δεν βρήκα στα ελληνικά να δείξω κάτι αντίστοιχο. Είναι ωραίο. Αν παρατηρήσετε εδώ, λέει πίσω μας ότι το φως είναι ένα particle και ταυτόχρονα γράφει και wave. Πιο πολύ μπορεί να είναι το wave, αλλά φαίνεται αν κοιτάξεις. Φαίνεται το particle. P, A, R, T κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι διοική η φύση του φωτός. Και όχι μόνο του φωτός. Ο Ντεμπρολί, για παράδειγμα, ο οποίος πήρε βραβείο Νόμπελ το 1929, είχε πει ότι όλα τα σωματίδια, τα άτομα, ακόμα και εμείς, τα σώματα του μεγά κόσμου, έχουν μια διοική συμπεριφορά. Φαίνεται, βέβαια, σε εμάς, ξέρω εγώ, να φαίνεται εδώ, ας πούμε, μια γελάδα έχει τόσο πολύ μικρό μήκος κύματος να αντιστοιχεί στον όγκο της, στη μάζα της, που χάνεται μπορεί να. Ενώ ένα ηλεκτρόνιο, ξέρω εγώ, ένα σωματίδιο μικρό, κάνει φανερή αυτή τη διοική, τη διοική φύση. Εδώ φαίνεται στη φωτογραφία ο Ντεμπρέι ή Ντεμπρολί, ας πούμε, ανάλογα από ποια εθνικότητα είσαι. Μάλλον Ντεμπρολί, πράγμα, το λέγανε, ήταν Γάλλος. Μπράβο. Για να δούμε τώρα. Κατά τη γνώμη μου, σε αυτή τη διοικότητα βασίζεται όλη η παραξενιά ή η παραδοξότητα του μικρού κόσμου. Ναι. Θα ήθελα να μας πεις μερικά πράγματα για αυτήν. Ναι. Στο μικρό κόσμο πρέπει να πούμε ότι τις ιδιότητες που έχει, ας πούμε έτσι, ο στυλός αυτός που κρατάω, ότι είναι ένα στερεό πράγμα, ότι έχει χρώμα μπλε κτλ. Όλες αυτές οι ιδιότητες χάνονται. Διότι το αν είναι στερεό ή αν είναι μπλε κτλ. Καθορίζεται από το σύνολο των δομικών λίθων του, των μορίων που το συγκροτούν. Το ένα μόριο, αν ρώταγα τι χρώμα έχει, προφανώς δεν έχει απάντηση αυτό το ερώτημα. Δεν έχει θέση. Το ίδιο και αν ένα άτομο είναι στερεό υγρό αέριο, ένα ηλεκτρόνιο, δεν έχει θέση. Εκεί, για να περιγράψουμε αυτόν τον κόσμο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλες ιδιότητες.
και χρησιμοποιούμε εμείς φυσικοί, επειδή έχουμε μπόλικη φαντασία, χρησιμοποιούμε ιδιότητες όπως χάρη, παραδοξότητα, ομορφιά. Λέμε ότι το τάδε σωματίδιο, ας πούμε, είναι παράδοξο ή είναι όμορφο, χωρίς βέβαια να αναφέρεται στην ομορφιά σαν λέξη αυτή που χρησιμοποιούμε. Αυτό δείχνει, για παράδειγμα, ότι η επιστήμη ουσιαστικά είναι μια καινούρια γλώσσα, στην οποία κάποιος για να μπορεί να συνοηθεί πρέπει να μάθει τα συστατικά της γλώσσας ώστε να συνοηθεί με τον άλλον. Δηλαδή, αν σου πω ότι εσένα ότι ξέρεις κάτι, το σπίν του ηλεκτρονίου είναι ένα δεύτερο, καταλαβαίνεις τι λέω. Σε έναν άλλον δεν το καταλαβαίνει. Τώρα το θέμα είναι αν καταλαβαίνω και εγώ και ο φυσικός τι σημαίνει σπίν στην πράξη. Ναι, αλλά τουλάχιστον ξέρουμε ότι αναφερόμαστε σε μια συγκεκριμένη ιδιότητα αυτού του σωματιδίου. Χωρίς κατά βάθος και εμείς οι ίδιοι να ξέρουμε. Ναι, υπάρχει το αντίστοιχο στο μεγάκοσμο. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν αντίστοιχα μεγέθη στο μεγάκοσμο. Και δηλαδή, έννοιες. Και έννοιες. Δηλαδή, ακόμα και οι έννοιες, αυτό είναι το φοβερό. Ένα ηλεκτρόνιο, κατά το διάβατο, δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία. Αυτό είναι φοβερά περίεργο. Δηλαδή, μπορεί να βρίσκεται εδώ, να εξαφανιστεί και να βρεθεί πιο εκεί. Και να εξαφανιστεί να βρεθεί ακόμα πιο εκεί. Όπου θέλει, μπορεί να βρεθεί. Όχι, δεν μπορεί να βρεθεί όπου θέλει. Πρέπει εκεί που θα βρεθεί να έχει την ίδια ενέργεια, γιατί υπάρχουν οι βασικές αρχές διατήρησης ενέργειας. Την ίδια ενέργεια με αυτήν που είχε πριν. Ναι, αλλά αφού μπορεί να βρεθεί από εκεί, για παράδειγμα, να πω ένα απλό παράδειγμα. Ένας φυλακισμένος έχει ένα τείχος μπροστά του και δεν μπορεί να δραπετεύσει. Εάν βρισκόταν από την άλλη μεριά του τείχου, θα είχε την ίδια ενέργεια. Ναι, θα είχε την ίδια ενέργεια. Μπορεί να περάσει με τον τοίχο. Ο φυλακισμένος ποτέ. Το σωματίδιο ναι όμως. Γιατί το σωματίδιο δεν έχει συγκεκριμένη τροχιά. Μπορεί δηλαδή να εξαφανιστεί από αυτή τη μεριά του τοίχου και να εμφανιστεί εδώ. Αυτά που λέω δεν είναι. Ναι, έχουν αποδειχθεί. Δεν είναι φαντασίες. Ναι. Αυτό που λέμε συμβαίνει. Ότι αυτά είναι. Ναι, αυτό συμβαίνει κατά κόρον στον κόσμο, τον μικρό κόσμο, και αυτό το φαινόμενο, ακριβώς επειδή είναι σαν να περνάει από μια αόρατη σύραγγα, λέγεται το φαινόμενο σύραγγος. Στο φαινόμενο σύραγγος βασίζονται τα βασικά ηλεκτρονικά που αποτελούν τους υπολογιστές, τα κινητά μας κτλ. Και η δίωδος, το εξάρτημα αυτό το οποίο φτιάχνουμε, λέγεται δίωδος σύραγγος. Και είναι και οι εικόνες τις οποίες έδειξαμε με την ψήρα κτλ. Ήταν σηκωμένες με μικροσκόπιο σύραγγα. Ακριβώς. Και όλα αυτά θα βασίζονται στο γεγονός ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτός ο διεισμός στο εκεί κύμα. Βασίζονται. Δηλαδή, ένα εκεί κύμα, όπως είναι και το ηχητικό, αν σε φωνάξει κάποιος έξω από το σπίτι σου, θα τον ακούσει, γιατί θα περάσει από το φράγμα που αποτελεί ο τοίχος. Ναι. Θα περάσει. Κάπως έτσι περνάει και το σωματίδιο που μας έχεις περιγράψει. Ακριβώς έτσι. Γιατί το κύμα είναι δυνατόν να εξαπλωθεί σε όλο το διαθέσιμο χώρο. Ακριβώς. Αυτή η εκπομπή τώρα που κάνουμε εμείς εδώ και διαδέτε από το σταθμό, μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια, κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, θα έχει μεταδοθεί στην άκρη του γαλαξία. Έτσι, θα το βλέπουν και κάποιοι εξωγήινοι. Αν είχαν ευαίσθητα όργανα για να πιάσουν αυτά τα σώματα, θα μπορούσαν ίσως να μας δουν, ας πούμε, και κάποιοι αυτοί να συζητάνε. Ναι, βέβαια, γιατί εξαπλώνεται συνεχώς. Ναι. Από τώρα που μιλάμε και μετά. Φυσικά, μπαίνουμε και σε ένα άλλο σημείο το οποίο τώρα βρισκόμαστε. Αυτός ο δεισμός αναιρεί και όλο το ενολογικό πλαίσιο που έχουμε. Ναι. Στερεώσει τον μεγάκοσμο, δηλαδή για παράδειγμα την ετοκρατία. Μπαίνει δηλαδή μέσα με πράγματα πιθανολογικά. Δεν ναι. μπορούμε δηλαδή να πούμε πια ότι ένα φαινόμενο έχει αυτή την οδό και θα ακολουθήσει αυτό το συγκεκριμένο δρόμο, μονοπάτι και θα έχουμε αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δεν αυτό μπορούμε είναι το βασικό τώρα απ' όλα, ότι για παράδειγμα, όταν ας πούμε κοιτάμε από ένα τζάμι, μπορούμε να το δούμε. Το έχουμε εδώ να δείξουμε πίσω. Ωραία, μας ναι. τη. Όταν κοιτάμε από ένα τζάμι, μπορούμε να δούμε και τον εαυτό μας, αλλά μπορούμε να δούμε και απ' έξω. Και αυτό συμβαίνει γιατί. Γιατί ένα πλήθος από τα φωτόνια. Πριν πάμε στα φωτόνια όμως και πούμε σαν σωματίδιο, με συγχωρείς που σε διακόπτω, να το δούμε πρώτα από την κυματική φυσή. Ναι. Και μετά μας εξηγήσει την παραδοξότητα που έχει το σωματίδιο. Ναι, ναι. Δηλαδή, εφόσον ξέρουμε ότι το φως είναι κύμα και το αναγνωρίζουμε, εύκολα μπορούμε να πούμε ότι κάποιο ποσοστό, και το βλέπετε στην εικόνα, κάποιο ποσοστό όταν φτάσει σε αυτό το σημείο που φαίνεται από αυτό το μικρό βελάκι που είναι το τζάμι, ας πούμε, ένα μέρος θα περάσει έξω, αλλά κάποιο κομμάτι βλέπουμε στην οθόνη πίσω μας ότι ανακλάται προς τα πίσω. Και οι μετρήσεις που έχουν δοθεί και έχουν γίνει δείχνουν ότι κατά 95% μεταδίδεται έξω και κατά 5% γυρίζει πίσω. Είναι αυτή η ανάκλαση που μας είπες. Ναι. Το ερώτημα είναι, εντάξει, για το κύμα το γνωρίζουμε. Μα αν το φως όμως είναι σωματίδια, πώς είναι δυνατόν ένα σωματίδιο, όπως βλέπουμε εδώ, να ανακλάται κάποιο από αυτά, δηλαδή αν πέσουν 100, τα 5 να ανακλαστούν και τα 95 να περάσουν. Αν πάρουμε ένα συγκεκριμένο, τι θα κάνει. Και πώς ξέρει αν θα πρέπει να είναι στην παρέα αυτών που ανακλώνται και όχι στην παρέα αυτών τα οποία διαδίδονται. Για πες μας λίγο, λίγο παραπάνω εκεί, σε αυτό. Εκεί το θέμα είναι το εξής. Εάν πέσει ένα, το αν θα ανακλαστεί, αν θα διαδοθεί, είναι θέμα πιθανότητας. Και λέμε ότι η πιθανότητα για να περάσει μέσα είναι 95%. Η πιθανότητα να κλαστεί είναι 5%.
Τώρα, εκεί ακριβώς αυτό ακριβώς το θέμα, υπήρχαν μια μεγάλη διαμάχη ανάμεσα σε δύο σχολές. Η μία σχολή ήταν η σχολή του Αϊστάν και των συνεργατών του, και άλλη σχολή ήταν η σχολή της Κοπελχάγης. Ο Αϊστάν πίστευε το εξής, ότι αυτή η πιθανότητα που δίνουμε για το φωτόνιο, αν θα περάσει, αν θα ανακλαστεί, είναι γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τα πράγματα. Αν ξέραμε ακριβώς τι συμβαίνει, θα μπορούσαμε με ακρίβεια να καταλάβουμε αν θα περάσει ή αν δεν θα περάσει. 100%. 100%. Όπως συμβαίνει σε ένα κέρμα. Δηλαδή, άμα ρίξουμε ένα κέρμα στον αέρα, δεν ξέρουμε τι θα πέσει και μπορεί να πέσει κορώνα ή γράμματα. Εάν όμως ξέραμε επακριβώς τις αρχικές συνθήκες, τον άνεμο, τον ατάλληλο κτλ. Και είχαμε και πάρα πολλοί τρομερούς υπολογιστές να υπολογίσουμε την τροχιά του, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε με ακρίβεια το τι θα γίνει, το τι θα πέσει. Δηλαδή, αυτό το εν μέρη, ας πούμε, ναι, ότι είναι τυχαίο γεγονός. Ναι. Φαίνεται σε εμάς τυχαίο, αλλά κατά βάση οφείλεται στην έλλειψη κάποιας γνώσης. Γνώση. Αυτό πίστευε η ομάδα του Αϊνστάιν. Εδώ όμως, ναι, μπράβο, σωστά. Η άλλη ομάδα είναι η σχολή της Κοπεχάγης. Η σχολή του Κοπεχάγης, με τον Μπόρν και άλλους, πίστευαν το ακριβώς αντίθετο, ότι το φαινόμενο αυτό δεν είναι σαν το κέρμα. Δηλαδή, ότι η πιθανότητα είναι ενδογενής. Δηλαδή, δεν είναι ότι μας λείπουν κάποιες πληροφορίες που αν τις είχαμε θα μπορούσαμε να προβλέψουμε τι θα κάνει το φαινόμενο. Αυτοί ισχυριζόντουσαν ότι η φύση έτσι συμπεριφέρεται. Η πιθανοκρατική είναι ότι είναι εγγενής, ναι, ιδιότητα της φύσης αυτός ο πιθανοκρατικός χαρακτήρας. Με μια κουβέντα, αυτή η διαμάχη, η οποία κράτησε 30 χρόνια αυτή η διαμάχη, μια κουβέντα μπορεί να υποθεί με μια κουβέντα. Αυτό. Αυτό που φαίνεται πίσω στην οθόνη, με πρόλαβες, με πιάσες. Αϊνστάιν έλεγε ότι ο Θεός δεν μπορεί να παίζει ζάρια, δεν μπορεί δηλαδή να φτιάχνει ένα κόσμο με πιθανότητες. Ενώ ο Μπορ, τον κρύβεις λίγο βέβαια. Ναι, έλεγε ας πούμε ότι να πάψει ο Αϊνστάιν να λέει τι θα κάνει ο Θεός. Και ήρθε και ο Χόκινγκ, ναι, ο οποίος είπε ότι ο Θεός όχι μόνο παίζει ζάρια, λέει, αλλά και τα ρίχνει εκεί που δεν μπορούμε να τα δούμε. Ακριβώς. Είναι φοβερές φράσεις, μεγάλο φυσικό. Θέλοντας να πει, ας πούμε, ότι δηλαδή, τώρα έχει αποδειχτεί ότι σε αυτό το τομέα, ο Αϊνστάιν είχε άδικο. Αυτό όμως που θέλω να πω εγώ και έτσι να επεκτείνω λίγο, είναι το εξής, ότι μια διαμάχη ανάμεσα σε επιστήμονες τελικά ήταν δημιουργική, διότι για 30 χρόνια η μία σχολή έβγαζε αντιεπιχειρήματα για να ανταπεξέλθει στα επιχειρήματα της άλλης. Και αυτό προώθησε πάρα πολύ την κβαντομηχανική. Έτσι, μια διαμάχη δεν είναι πάντοτε κάτι το κακό. Η διαμάχη σημαίνει διάλογος. Δηλαδή, ότι έχω εγώ τα επιχειρήματά μου, έχεις εσύ τα επιχειρήματά σου και προσπαθούμε μέσω του λόγου, του ορθού λόγου, ο ένας να επιβληθεί στον άλλον. Όχι μέσω μπουνιών. Ναι, όχι μέσω μπουνιών. Έτσι, μέσω του ορθού λόγου. Κατάλαβα σε τι αναφέρεσαι. Είναι και πρόσφατο γεγονός. Ναι. Κάποιοι επιστήμονες της ιστορίας των επιστημών, κάποιοι επιστημολόγοι, ας πούμε, κτλ., ισχυρίζονται ότι εκείνη η περίοδος, αυτή η άνθηση, οφειλόταν στην παρουσία αυτών των εγκεφάλων που είπαν έναν πάρα πολύ δυνατή εγκέφαλη που ασχοληθήκαν με το θέμα. Και φαίνεται ότι σε δημιουργία, σε πλούτο δημιουργίας, λένε ότι ήταν ισοδύναμη με τον πλούτο δημιουργίας που γινόταν στην αρχαία Ελλάδα ή στην Ιωνία. Ναι. Την αντιπαραθέτουν με το χρυσό αιώνα της φιλοσοφίας ή στην αρχαία Ελλάδα και στην Ιωνία. Που είναι σημαντικό αυτό. Η σειρά εκείνων οι οποίοι ήταν αυτή η σχολή της Κοπενχάγης που μου έλεγες πριν, ήταν βασισμένη, πλαισιώνανε τον Μπόρ, όπως είπαμε, και μπορούμε να δούμε λίγο αυτή την εικόνα, εκείνης πάλι της, ναι, δούμε λίγο την εικόνα πίσω μας. Εδώ φαίνεται με την, πού βρίσκεται τον Μπόρ και τον πλαισιώνουν, ήταν ο Πάπας, λέω, του Νόμπελ, ναι, και το λέγανε και έτσι, ναι, μαθητές, ναι, του, ο Πάπας. Ναι, ναι. Έχει πάρει Νόμπελ φυσικής το 1922. Και όλοι οι υπόλοιποι που δείχνουν τα βελάκια είναι όλοι αυτοί που δημιουργήσαν τη σχολή, μας είπε, της Κοπενχάγης. Είναι ανάμεσά τους, βλέπουμε τον Τιράκ, τον Πάουλι, τον Χάζενμπεργκ, τον μεγάλο Χάζενμπεργκ, μπορεί να μας πεις κάτι, ναι, γι' αυτό στη συνέχεια. Τον Μπόρν, όπου έβαλε την πιθανοκρατική ερμηνεία. Και τον ίδιο τον Μπόρ, βέβαια. Τι θα μας έλεγες τώρα λίγο για αυτή τη σχολή της Κοπενχάγης, που στην ορθόδοξη σκοπιά της μοιάζει λίγο αγνωστικιστική, ας πούμε, έτσι, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Η σχολή της Κοπεχάγης ουσιαστικά ιστορικά, στο πούμε, επιβλήθηκε τη σχολή του Αϊνστάιν και θεωρητικά αλλά και πειραματικά. Δηλαδή, έχουν γίνει πειράματα γύρω στο 1973, τα οποία αποδείξανε ότι τελικά σε αυτόν τον τομέα η σχολή της Κοπεχάγης είχε δίκιο. Με άλλα λόγια, σήμερα ξέρουμε πολύ καλά ότι η φύση λειτουργεί με πιθανότητες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ακριβώς
τις ίδιες αρχικές συνθήκες και να έχουμε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Άρα δεν υπάρχει δετερμινισμός. Δεν υπάρχει δετερμινισμός, δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα. Και όταν λοιπόν η φυσική, να κάνω έτσι και μια, αν μου επιτρέπεις, φιλοσοφική επέκταση, όταν η φυσική στα πιο απλά πειραματικά γεγονότα, δηλαδή στα πιο απλά πράγματα της φύσης, που είναι ένα ηλεκτρόνιο, ένα φωτόνιο, λέει ότι δεν υπάρχει πλήρης βεβαιότητα, πόσο μάλλον σε ένα κοινωνικό φαινόμενο που καθορίζει, ας πούμε, μια ιδεολογία ή ένα λαό κτλ. Εάν κάποιος λοιπόν μελετήσει τη φυσική, θα βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν πρέπει να απόλυτος ποτέ για τίποτα. Και αν δεν είσαι απόλυτος για τίποτα, δεν γίνεσαι και φανατικός. Ο φανατισμός εμπερικλεί την πεποίθηση ότι αυτό που λες έχεις δίκιο. Ότι κατέχεις την απόλυτη αλήθεια και δεν διακατέχεσαι, ας το πούμε έτσι, από την πιθανότητα του να μην είσαι κάτοχος αλήθειας, αλλά να είσαι κάτοχος ένας ψέματος. Δεν σε περνάει αυτό από το μυαλό. Mm-hmm. Ενώ στη σύγχρονη φυσική, για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι, ότι κάθε θεωρία που διατυπώνουμε είναι μέρος της αλήθειας. Γι' αυτό και είμαστε σίγουροι ότι στο εγγύς μέλλον θα έχουμε μια θεωρία η οποία θα ανατρέψει αυτή που έχουμε σήμερα. Γι' αυτό είμαστε βέβαιοι. Ναι, ναι. Ότι μια καινούρια θεωρία θα ανατρέψει. Αυτό σημαίνει όμως, από την άλλη μεριά, ότι αν το πάμε σε κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή ενώ στη φυσική μπορούμε, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι που μας είπες, είναι το να λογαριάσουμε τις πιθανότητες. Ακριβώς. Μπορούμε να παίξουμε αυτές. Ναι, ναι, ναι. Με αυτές παίζει η φύση. Με αυτές παίζει η φύση. Ο Θεός, εισαγωγικά, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορούμε να παίξουμε. Μπορούμε να τις μετρήσουμε, να τις λογαριάσουμε. Μόνο αυτό μας επιτρέπεται. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινώντας από τις ίδιες αρχικές συνθήκες μπορούμε να έχουμε διαφορετικά ενδεχόμενα, διαφορετικά αποτελέσματα. Ναι. Πάβει ο δετερμινισμός. Σε κοινωνικό επίπεδο δηλαδή, όπου και τα συστήματα είναι μη γραμμικά και πολλές φορές και χαοτικά. Άρα λοιπόν, ένας ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, μονοσκοπικός στις απόψεις του, πιστεύει ότι ξεκινώντας από οποιοδήποτε, αρκεί να ξέρουμε την αρχική συνθήκη, από που ξεκινάμε, σίγουρα ξέρουμε και την έκβαση και το αποτέλεσμα. Μεγάλο λάθος. Το είναι μεγάλο λάθος. Και παίρνουν κάποιοι μεγαλοσχήμονες, πολιτικοί, οικονομολόγοι κτλ. Στο λαιμό τους ολόκληρους λαούς, ας πούμε. Έτσι είναι. Απόλυτο δίκιο έχεις. Γιατί δεν ξέρουν βασικές αρχές της κουαντομηχανικής, γι' αυτό. Προφανώς και εδώ, ας πούμε. Γιατί κάποιοι που εφαρμόσαν αυτή την συγκεκριμένη, ας πούμε, στην Ελλάδα οικονομική πολιτική και ξέρανε τις αρχικές συνθήκες, δεν νομίζω να είχαν υπόψη τους ότι θα μας φέρνανε σε αυτό το σημείο. Θα νομίζαν ότι θα περνούσαμε πιο εύκολα. Βέβαια. Ναι. Ο δρόμος δεν ακολουθείται πάντα από τις εξελίξεις σε μη γραμμικά συστήματα. Δηλαδή, μπορεί να είναι δετερμινιστικό το σύστημα και οι κανόνες με τους οποίους λειτουργεί να είναι και αυτοί δετερμινιστικοί, αλλά υπάρχουν συστήματα τέτοια, μη γραμμικά, όπου μία μικρή διαταραχή πολλαπλασιάζεται και επιδρά στην ίδια τη διαδικασία. Ακριβώς, στους ίδιους νόμους τη διαδικασία. Εάν λοιπόν λειτουργήσουμε και σκεφτούμε με λόγους έτσι, βασιζόμενοι πάνω σε αρχές φυσικής, θα πούμε ότι για παράδειγμα είναι αδύνατον ό,τι σχέδιο και να γίνει να μπορεί κάποιος να προβλέψει τι θα γίνει, για παράδειγμα, από ένα απλό συγκεκριμένο παράδειγμα, με το ευρώ και με το μέλλον του ευρώ, αν η Ελλάδα βγει από το ευρώ. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Γιατί το σύστημα είναι φοβερά πολύπλοκο. Έλεγα σε μια παρέα προχθές, ας πούμε, ότι γενικά τα κοινωνικά φαινόμενα είναι φοβερά πολύπλοκα έτσι ώστε να μπορούμε να τα προβλέψουμε. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό για μένα. Για φαντάσου λοιπόν μια κοινωνία η οποία να μην συνέβαιναν έτσι τα πράγματα και να μπορούσαμε να χειραγωγηθούμε από κάποιους, από κάποιες δυνάμεις, προβλέποντας αυτές οι δυνάμεις ακριβώς το πώς θα αντιδράσουμε, τι θα ψηφίσουμε, πώς θα αντιδράσουμε κτλ. Θα ζούσαμε σε έναν παγκόσμιο εφιάλτη. Θα ήμασταν φοβερά χειραγωγημένοι. Ευτυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και ευτυχώς δεν μπορούμε να χειραγωγηθούμε. Είμαστε πολύ πιο ελεύθεροι από ό,τι κάποιοι νομίζουν ότι είμαστε. Τα συστήματα είναι πολύπλοκα και χαοτικά, γι' αυτό και έχουμε και μεγάλη δόση ελευθερίας μέσα μας. Υπάρχει μια δυναμική σχέση μεταξύ του υποκειμένου της κοινωνίας και του αντικειμένου που ζούμε, ας πούμε. Δεν υπάρχει στατικότητα και δεν μπορεί κάποιος να πάρει, ας πούμε, στατικά κάτι. Δηλαδή πιστεύουμε ότι η προσέγγιση στη φυσική, δηλαδή το να δούμε τι ακριβώς γίνεται στη φύση, πώς προσπαθεί η φυσική να το εξηγήσει και όλα αυτά, προάγουν τη γνώση. Βεβαίως. Ναι. Και η γνώση και είναι μια δύναμη στον πολίτη. Δηλαδή, αν ξέρεις ότι οπλισμένος με όλα αυτά τα οποία μπορεί να διδάξει η επιστήμη, μέσα από την παιδεία, μέσα από το σχολείο, από ένα σωστό σχολείο, σε εισαγωγικά, γιατί δεν νομίζω ότι σήμερα έχουμε ένα σωστό σχολείο. Συμφωνώ απόλυτα. Έχουμε κάποιο σχολείο που εκπαιδεύει, αλλά δεν έχουμε ένα σχολείο το οποίο παιδεύει τα παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω το εξής, ότι μια δημοκρατία για να
μπορέσει να επιβιώσει, είναι σαν ένα χωράφι το οποίο πρέπει να είναι γόνιμο. Και το χωράφι είναι γόνιμο όταν υπάρχει παιδεία. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα δημοκρατικό σύστημα σε ένα λαό, σε μια κοινωνία η οποία είναι αμόρφωτη και απαίδευτη. Θεωρώ βασική προϋπόθεση την παιδεία. Και αν κάποιος θέλει να προωθήσει, δηλαδή θεωρώ παραδείγματος χάρη και τα φαινόμενα της Χρυσής Αυγής, έλλειψη παιδείας. Αυτά τα άτομα έχουν έλλειψη παιδείας. Γι' αυτό και έχουν, ας το πούμε έτσι, θεωρήσει ότι σαν μέσο λύσης, ας πούμε, των προβλημάτων τη βία. Δεν είναι τυχαίο που ο πατέρας, ας πούμε, αν επικαλεστούμε και την ελληνική ιστορία, του Μέγα Αλέξανδρου, πήρε σαν δάσκαλο για τον Μέγα Αλέξανδρο τον Αριστοτέλη. Τον ίδιο τον Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης δεν του δίδαξε ούτε πώς να ξυφομαχεί, ούτε πώς να υπέβει, ούτε τίποτα από τις πολεμικές τέχνες. Του έλεγε, ας πούμε, από τι, του έκανε φυσική. Του έλεγε από τι αποτελεί το κόσμος. Για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το φιλοσοφικό υπόβαθρο έτσι, στον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να αντιμετωπίσει τα καθημερινά του προβλήματα. Εάν κάποιος ξέρει τις βασικές αρχές της βαντομηχανικής, θα δει τον κόσμο διαφορετικά. Και αυτό για μένα σημαίνει μόρφωση. Αυτό σημαίνει μόρφωση. Να μπορώ να βλέπω τον κόσμο με ένα διαφορετικό μάτι, να μπορώ να αυξήσω την κριτική μου ικανότητα, να μην είμαι σίγουρος για καμία αλήθεια. Να είμαι έτοιμος για αλλαγές. Να είμαι έτοιμος για αλλαγές. Και να τις θέλω, να τις επιλέγω. Να μπορώ να διαλογίζομαι, δηλαδή να έχω επιχειρήματα λογικά για αυτά που πιστεύω, αλλά να δέχομαι και την ήττα μου αν ο άλλος έχει πιο λογικά από μένα επιχειρήματα. Αυτό σημαίνει διάλογος. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέμα καθαρά παιδείας και γνώσης. Γιατί πιστεύω ότι η παιδεία μπορεί να δημιουργήσει και το χαρακτήρα και την νόηση που απαιτούν και αιρεί, ας πούμε. Έτσι, η ίδια η πατρίδα μας χρειάζεται αυτή τη στιγμή τα νέα παιδιά να έχουν γνώση. Έτσι. Με καινοτομίες, να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό. Όχι μόνο στα χωράφια ή στα βαριά, στη βαριά βιομηχανία. Ίσως εκεί να μην έχουμε μέλλον. Τα δύο μεγάλα μας όπλα, θεωρώ για την Ελλάδα, είναι ο τουρισμός μας, δηλαδή η φυσική ομορφιά, και ο πολιτισμός μας, δηλαδή η πνευματική ομορφιά. Αυτά τα δύο πράγματα θεωρώ ότι είναι οι μεγάλες, ας το πούμε, πλουτοπαγωγικές πηγές της χώρας μας που πρέπει να τις αναπτύξουμε. Και με αυτό που, το ωραίο που είπες πράγματι, ας κλείσουμε την εκπομπή. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που κάλεσατε μαζί. Ραντεβού την επόμενο Σάββατο.